Να πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο γι' αυτό, κύριε Μαρινάκη. Νομίζω ότι είναι θέμα της δικαιοσύνης. Οι λοιπές εξουσίες, εκτελεστική που εισηγείται και νομοθετική που ψηφίζει, έκαναν νομίζω αυτό που επέτασε το καθήκον της δημοκρατίας. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε και η τροπολογία δεν άλλαξε την ουσία του νόμου, απλά διεύρυνε το σώμα, ουσιαστικά έκανε ακόμα πιο δημοκρατική, αν το πούμε, αν και στη δικαιοσύνη δεν υπάρχει αυτή η έννοια, πιο ευρεία την απόφαση από περισσότερους δικαστές. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο νομοθετήθηκε εν τέλει είναι ξεκάθαρο, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τις ιδέες, όσο αποκρουστικές κι αν είναι καθενός, αλλά με τις πράξεις του. Ο κ. Κασιδιάρης απόδειξε η εικόνα, η συνήγορός του, δεν επιτίθεμαι ποτέ σε συνήγορους και λόγω του επαγγέλματός μου, είναι μέσα στη φυλακή, καταδικασμένος για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, για σωρία πράξεων που έκανε αυτή η εγκληματική οργάνωση. Θεωρούμε ως Νέα Δημοκρατία, και το ψηφίσαμε, γιατί σημασία έχει τι ψηφίσεις, όχι ότι τι λες, τι ψηφίζεις. Μαζί με τις καλύτερα βέβαια θεωρούμε ότι δεν μπορούν εγκληματικές, αυτό θα το κρίνουν τα δικαστήρια. Αυτή δεν είναι πολλά κρύα τώρα το συνταγματικό. Εμείς θεωρούμε... συνταγματικό. Πού δεν δηλαδή προκύπτει ότι η δημοκρατία θα πουλήσει χάρη στο σκηνή στους για να την κρεμάσουν, σε αυτούς για να την κρεμάσουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα σου πω κάτι βέβαια. Δημοκρατία χωρίς κανόνες δεν είναι δημοκρατία. Ναι, αλλά δεν είναι και ηλίθια η δημοκρατία. Άλλο θέμα. Θέλω να κάνω δύο επιχειρήσεις. Να πω, ο οποίος λέει θα σας κάνω, θα δείξω εδώ πέρα και δεν θέλω, θέλω να κάνω. Ελεύθερα, παιδί μου. Θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Το ένα είναι το προφανές, ότι στη δημοκρατία εμείς θεωρούμε, η δικαιοσύνη θα κρίνει, ότι δεν υπάρχουν θέσεις για εγκληματικές οργανώσεις. Και η δεύτερη επισήμανση που έχει να κάνει με την πρώτη, και ουσιαστικά είναι σε συνέχεια μια συζήτηση που έγινε περίπου πριν από ένα μήνα. Αν θυμάστε, πριν από περίπου ένα μήνα, όταν ήταν και πριν από κάποιους μήνες η πρώτη νομοθετική παρέμβαση και μετά από λίγο η τροπολογία, εμείς επιμέναμε και λέγαμε ότι αυτό το οποίο εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έβαζε μέσα ουσιαστικά ιδεολογικά θέματα, θέματα ρατσιστικού νόμου και όλα τα υπόλοιπα, θα είναι πολύ προβληματικό και ουσιαστικά θα ρίξει νερό στο μήλο των επιχειρημάτων Κασιδιάρη, όχι μόνο για τη συνταγματικότητα, ότι διώκονται ιδέες κάποιου και απριόρι. Mm-hmm. Τώρα φαίνεται λοιπόν πόσο επίκαιρη και πόσο σωστή θα φανεί βέβαια και η κρίση της δικαιοσύνης. Είναι, θα σας πω, όχι. Μα θα βρήκε πάλι τσακωτέ με το ΣΥΡΙΖΑ πάλι για αυτό. Δεν βρήκα με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, το αντίθετο λέω. Έχει πολύ μεγάλη προσοχή τι νομοθετούμε. Η Βουλή ευτυχώς, όχι μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, και με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ, νομοθέτησε κάτι το οποίο αποσυνδέει πλήρως την ιδεολογία, κάποιο όσο αποκρουστική και να είναι. Εδώ Άλιστα. μιλάμε για εγκληματικές πράξεις. Πάμε και στον κύριο Καλπάκη. Ελάτε, κύριε Καλπάκη. Κοιτάξτε, η θέση πάγια δική μας είναι ότι η θέση των νεοναζί εγκληματιών είναι στη φυλακή, δεν είναι στη Βουλή, δεν είναι στο δημόσιο βίο. Και δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και λίγες μέρες μετά την τρίτη κατά σειρά τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, συζητάμε γι' αυτό ακόμα το ζήτημα. Δυστυχώς, με τους ερασιτεχνισμούς της η κυβέρνηση, με την θεσμική ατζαμοσύνη της, θα πω εγώ, έχει καταφέρει να κάνει αυτό για το οποίο εμείς προειδοποιήσαμε τόσο καιρό. Ότι ρίχνει νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Με ποιο τρόπο, με το ότι διαφημίζεται, λέτε, με αυτόν τον τρόπο, με ποιο τρόπο. Με αυτό ακριβώς τον τρόπο, κύριε Στάθη. Και για να διευκρινίσω εδώ σε σχέση με αυτά που είπε πριν ο συνομιλητής, ο κύριος Μαρινάκης, θυμίζω ότι και στην τελευταία φορά που έγινε αυτή η συζήτηση, και στην προηγούμενη, και στην δεύτερη δηλαδή τροπολογία που είχε φέρει η κυβέρνηση, εμείς είχαμε δεχτεί να κάνουμε πίσω από την αρχική μας θέση. Και είχαμε βάλει στο τραπέζι της συνεννόησης, του διαλόγου, με στόχο να βρεθεί ένας κοινός τόπος όλων των κομμάτων, την πρόταση που είχε κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο από τον κύριο Αλιβιζάδο και από τον κύριο Κοντιάδη, η οποία έλεγε ότι στον εκλογικό νόμο μπαίνει μία ακόμη προϋπόθεση ότι για να μπορέσει ένας συνδυασμός να κατέβει στις εκλογές, δεν θα πρέπει κανένας υποψήφιος του να μην έχει καταδικαστεί έστω και πρωτόδικα για τα άρθρα 187 και 187α του ποινικού κώδικα. Τι λένε αυτά τα άρθρα? Το ένα είναι η εγκληματική οργάνωση και το άλλο είναι η τρομοκρατική οργάνωση. Αυτά τα δύο είναι. Έχετε βάλει και το θέμα του ρατσιστικού νόμου. Κύριε Μαρινάκη, ήταν η αρχική μας πρόταση αυτή. Τι διαφορετικό. Ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή και είπε ότι εμείς δεχόμαστε να κάνουμε πίσω από την αρχική μας πρόταση και εισφέρουμε τη διαφορετικό. Η τελική πρόταση λοιπόν που έχει ψηφιστεί. Το δικαστήριο θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει μόνο μια διοικητική πράξη βάσει του ιδεολογικού νόμου. Ενώ τώρα βάζετε το δικαστήριο να πάρει μια απόφαση, να κάνει μια κρίση και να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα και όλα αυτά τα προβλήματα. Για να μην μιλάω πάνω σας, για να καταλάβω. Οι πολίτες, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καμπουράκη, κύριε Στάθη,
το δικαστήριο θα κληθεί εδώ, εν προκειμένου δεν θα χρειαστεί, θα εκαλεί το να κάνει κρίση σε περίπτωση που δεν κατέβαινε ο Κασιδιάρης ο ίδιος, ενώ φαίνεται ότι κατεβαίνει από ό,τι λέει η συνηγορός ναι, του. Ναι, ναι. Και ήταν επί της ουσίας ο αχυράνθρωπος. Τώρα ίσα-ίσα θα γίνει ακριβώς αυτό. Θα κάνει μια απλή διαπίστωση ο Άριος Πάγος ότι αυτός ο οποίος κατεβάζει ένα κόμμα είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση κλπ. Αυτό που λέει ο κ. Καλπάκης θα ήταν και ευτυχώς που υπάρχει. Το κόμμα που έχει ιδρύσει ο ίδιος, είναι επικεφαλής ο ίδιος. Μπράβο. Αυτό το προσθέσαμε στη δεύτερη τροπολογία που λέει. Λοιπόν, εντάξει, άρα είναι άτοπο. Άρα είναι άτοπο. Εγώ το είπα ότι μαζί με το Πασόκ. Και προτιμήν σας που το προσθέσατε πράγματι για το ζήτημα της πραγματικής ηγεσίας. Μα δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Φυσικά και δεν θα έπρεπε. Και δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το ψήφισε και είναι υπόλογο. Δεν θα έπρεπε να έρθει όμως. Κύριε Μαρνάκη, αν μου επιτρέπετε, είστε και συνάδελφος και στο τσακ, στο παρατσακ πριν τις εκλογές. Δεν το προτείνατε νωρίτερα. Το έχουμε προτείνει από το 20, κύριε Μαρνάκη. Δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία. Δεν κάνατε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Προτείνει να κατατεθεί τροπολογία. Δεν καταθέσατε κάτι τέτοιο. Από το 2020, κύριε Μαρνάκη. Δεν καταθέσατε κάτι. Απλά τότε η Νέα Δημοκρατία δεν φοβόταν για την αυτοδυναμία της. Τώρα φοβάται και γι' αυτό το φέρνετε τώρα. Δεν υπάρχει τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία. Ναι, εν πάση περιπτώσει, κατόπιν εορτή γλέντι τώρα και προβάλλεται στα μίντια ο κύριο Κασιδιάρη τόσο καιρό, τόσα χρόνια κάνει προεκλογικό αγώνα. Μέσα από τη φυλακή, είχε γίνει influencer, ας πούμε, μέσα από τη φυλακή ο κύριος Κασιδιάρης. Και τώρα πάλι ακούγεται το όνομά του και δυστυχώς φοβάμαι πάρα πολύ. Εγώ το κοίταξα πάντως αυτό, γιατί τον αφήνανε μέσα από τη φυλακή. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ήταν δύσκολο. Δηλαδή, αλλιώς έπρεπε να του κόψουν τη δυνατότητα να τηλεφωνεί. Μέσα από το YouTube την έκανε, κύριε Καμπουράκη, την εκστρατεία και τα social media στη φυλακή. Κάποιος ηχογραφούσε, έκαναν ηχογραφούσε. Έπαιρνε τηλέφωνο. Έκαναν και τηλεδιάσκεψη. Α, τηλεδιάσκεψη είναι άλλο κομμάτι. Συνεδρίασε το όργανο του κόμματος. Και αν μου επιτρέπετε, εγώ αυτό που ξέρω ότι πάντοτε ιδεολογικά απέναντι στον ναζισμό, στον ναζισμό, στον φασισμό, υποτίθεται ότι ήταν η αριστερά. Δεν διανοούμε το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε την τροπολογία. Μιλάμε για καταδικασμένους δολοφόνους, για τους δολοφόνους του Παύλου του Φίσα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη κύριε Καλπάκη, αλλά χύνατε κροκοδίλια δάκρυα έξω από τη δίκη. Και καλά κάνατε και πρωτοσατήσατε έξω από τη δίκη, όπως και όλοι μας ήμασταν εκεί. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσετε κατά του φασισμού, δεν ψηφίσατε. Ναι. Λοιπόν, Μανώλη, για πες τώρα, πώς το βλέπεις όλο το πακέτο. Αγαπητέ μου Δημήτρη και Παναγιώτη, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, ο κύριος Ρίζος, προειδοποίησε για κάτι ευρύτερο εκτός από το ζήτημα της αντισυνταγματικότητας, την οποία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Προειδοποίησε για το κύρος των εκλογών. Η υπόθεση Κασιδιάρη είναι ενάρκη στο κύρος των εκλογών. Στην κατακλείδα του άρθρου του στην Καθημερινή προειδοποιεί ότι εφόσον αυτό το κόμμα απαγορευτεί από τον Άριο Πάγο με βάση την κείμενη νομοθεσία, τότε ενδεχομένως στο εκλογοδικείο να υπάρξουν πολύ μεγάλα ζητήματα, καθώς το εκλογοδικείο δεν μπορεί να αναιρέσει τον εαυτό του. Υπάρχει ήδη νομολογία προηγούμενη από τις εκλογές του 2014, όπου και τότε ζητήθηκε η απαγόρευση της καθόδου της Χρυσής Αυγής στις εκλογές. Και το εκλογοδικείο αποφάσισε ότι η τότε Χρυσή Αυγή, με βάση το άρθρο 29 του Συντάγματος, καθώς αυτό ποτέ δεν αναθεωρήθηκε για να προσαρμοστεί σε αυτά που είχαν συμβεί στη χώρα και με βάση τα άρθρα 51-57 μπορούσε να μετέχει στις εκλογές. Άρα εδώ είμαστε μπροστά σε αυτό το οποίο ο κύριος Ρίζος ονόμασε ως ρευστότητα. Ως ρευστότητα για τη σύνθεση της κυβέρνησης και για το δικαίωμα των πολιτών να ορίζουν τη σύνθεση του κοινοβουλίου. Αυτό το οποίο λοιπόν στην πραγματικότητα έχει συμβεί είναι δύσκολη, αντιλαμβάνομαι, η συζήτηση όταν εμπλέκεται η πολιτική με το συνταγματικό δίκαιο και με τα νομικά. Το αντιλαμβάνομαι και ιδιαίτερα σε προεκλογική εκστρατεία. Αλλά αυτό το οποίο έχει κάνει το κοινοβούλιο και το ομολογούν ιδιωτικώς και συντάκτες ενδεχομένως, είναι ότι με νόμο πάει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Δεν αναθεωρείται με απλό νόμο το Σύνταγμα. Αν οι πολιτικές δυνάμεις που ακούω με προσοχή και τον αγαπητό γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μαρινάκη και τον κύριο Καλπάκη και την κυρία Αναστασίου, ήξεραν ότι υπάρχει, θεωρούσαν ότι υπάρχει τόσο σημαντικό πρόβλημα, τότε είχαν όλο το στάδιο μπροστά τους, όλη την ευκαιρία, πρόσφορο το έδαφος, να το ανοίξουν είτε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, στην αναθεώρηση όταν άκυγε το 2018. Δεν έγινε. Δεν το άνοιξε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε. Διότι όλοι θεωρούσαν ότι ο Κασιδιάρης τότε και η Χρυσή Αυγή είναι τελειωμένη. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει το πολιτικό σύστημα σήμερα. Και με αυτό θα κλείσω. Δηλαδή, συζητάμε ενδεχομένως πώς θα απαγορευτεί η κάθοδος αυτού του κόμματος. Τα στελέχη του οποίου βρίσκονται στη φυλακή 10 χρόνια. Είναι εξαφανισμένα από το δημόσιο διάλογο. Δεν υπάρχουν πουθενά. Υπάρχουν μόνο στο YouTube. Και παρά τα αυτά, στις δημοσκοπήσεις ξαφνικά εμφανίζονται να τους θέλουν να τους ψηφίσουν 300 και 400.000 Έλληνες. Γιατί το πολιτικό σύστημα, αγαπητέ Δημήτρη, αγαπητέ Παναγιώτη, έχει πρόβλημα με τον εαυτό του. Δεν έχει πρόβλημα με τον Κασιδιάρη. Με τον εαυτό του είναι το πρόβλημα.
όπου δεν υπάρχει λαϊκός λόγος στο πολιτικό λεξιλόγιο των κομμάτων, στον πολιτικό του λόγο, Μανώλη ή όπου μου, δεν υπάρχει εθνικός λόγος, εκεί φύγεται ο, ο λαϊκίστικος λόγος. Και στην περίοδο τη Εμμάρια και στην περίοδο του προβλήματο. Για να συνεννοούμαστε. Υπήρχε ένα κομμάτι δεξιό. Άρα, κάποια στιγμή, όταν δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του κακού και δεν αναρωτιέσαι γιατί 400.000 Έλληνες δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό του στι λέξει τη Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι από όλε τι παρατάξει που ψηφίζουν. Και επιμένουν σήμερα να ψηφίσουν αυτό το μόρφωμα. Τότε αντί να κάνει την αυτοκριτική, έρχεσαι ενώ είσαι φιλελεύθερο και λε. Απαγόρευση. Εντάξει, για τον φιλελεύθερο. Ο λαϊκός, γιατί να μην απαγορεύσει, λοιπόν, εσύ που κάνεις κριτική. Ο λαϊκός. Ο λαϊκός, αγαπητέ μου Δημήτρη, αντιμετωπίζει την πολιτική με πρακτικές λύσεις. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί δεν ασχολούμαστε με τη Χρυσή Αυγή, γιατί κοίταξε ο ελληνικός λαός προς τη Χρυσή Αυγή το 2011, γιατί δηλαδή γύρισε εκεί που δεν κοιτούσε ποτέ. Γιατί είχε αισθανθεί ότι απέτυχαν εκείνη την περίοδο αυτούς τους οποίους εμπιστευόταν. Άρα πίσω από τη Χρυσή Αυγή τι κρύβεται, ή πίσω από το μόρφο Μακασιδιάρη, η μερική ή ολική αποτυχία του πολιτικού συστήματος να πείσει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων οι οποίοι ψήφισαν από τη Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα. Ένα σχόλιο μόνο. Εγώ θα με προβληματίζει πολύ αυτό περί συνταγματικής αναθεώρησης για το 18. Να θυμίσω ότι τότε η νομοθετική πρωτοβουλία την είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η συνταγματική βουλή ήταν τότε, μπορούσε να γίνει δηλαδή αναθεώρηση. Είναι μια ορθή παρατήρηση που μας προβληματίσει για την επόμενη βουλή. Στο αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι η απόφαση του 14 που λέτε δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως νομολογία και διαφωνώ με αυτό το οποίο έγραψε ο αξιότιμος κύριος Ρίζος για δύο λόγους νομικά. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί το 14 ήταν άλλος ο νόμος, άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο ίδιος νόμος όταν έχει αλλάξει νομοθεσία. Μια απόφαση βασικά ως νομολογία. Δεν καταλαβαίνω κανείς την ο δεύτερος λόγος, μισό λεπτό, να τελειώσω. 30 δευτερόλεπτα. Ούτε. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχει καταδικαστεί από τότε ο κύριος Κασιδιάρης. Υπάρχει μια καταδικαστική απόφαση. Άρα δεν είναι θέμα εφαρμογής. Να πω ότι έχει κάνει η δήλωση που μας είπε η κυρία Πανταζή προηγουμένως, είναι δήλωση του Κασιδιάρη. Λέει ο Κασιδιάρης κατεβαίνω κανονικά. Και τα λοιπά. Όποιος λέει επίερκος κυβερνητικός δικαστικός παράγοντας επιχειρήσει να στερήσει παρανόμως τα πολιτικά δικαιώματα μισού εκατομμύριο Ελλήνων, που θεωρεί να τον ψηφίσουν σε ελεύθερες εκλογές, θα διαπράξει το κακούργημα της εσχάτης προδοσίας, λέει ο κ. Κασιδιάρης. Είπε για κακούργημα της εσχάτης. Και λέει επίσης ότι έχει πρόεδρο το κόμμα του. Έχει και πρόεδρο το κόμμα του, να ξέρετε, τον καθηγητή στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, ταξίαρχο Δημήτριο Χατζηλιάδη. Αυτά. Ναι. Αυτή είναι η δήλωση. Κατεβαίνει Αλφα Αθηνών και με το κόμμα. Έλα, Κώστα. Ναι. Για το συνταγματικό. Είναι προφανές ότι έχουμε μια βραχυπρόθεσμη ανάγνωση του συντάγματος και πρόνοια επί του συντάγματος από τα κόμματα κάθε φορά. Δηλαδή, κοιτάνε αυτό που έχουν μπροστά τους. Αυτό δεν είναι σωστό πολιτικά. Στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Ο Κασιγιάρης έκανε 3 χρόνια προεκλογική καταδικασμένος και φυλακισμένος και όντας έγκλειστος στις φυλακές υποτίθεται υψίσης ασφαλείας του Βωμοκού, έκανε προεκλογική εκστρατεία. Οι υπουργοί, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τις φυλακές και οι γενικοί γραμματείς αντικλιματικής πολιτικής που είχαν την αρμοδιότητα, θα έπρεπε να ήταν εκτός θέσης. Και εννοείται δεν θα μπορούσαν σήμερα κανονικά να είναι υποψήφοι. Είναι ο κύριος Χρυσοχοΐδης, γιατί είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και ο κύριος Θεοδωρικάκος σήμερα. Και η κυρία Νικολάου, που ήταν Γενική Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής, όταν έκανε ο Κασιδιάρης προεκλογικές εκστρατείες, δεν ξέρω αν κάνει και σήμερα, οπότε αναφορά και το σημερινό, επίσης κακώς συζητείτο για να είναι υποψήφια οπουδήποτε. Το γεγονός ότι έχουν χρειαστεί τρεις νομοθετικές παρεμβάσεις για να μην έχει λυθεί ακόμα το ζήτημα και να πέσει τελικά η ευθύνη στους δικαστές για να μας λύσουν ένα πολιτικό πρόβλημα που υπάρχει, και αυτό δεν τιμά τους κανόνες δημοκρατίας. Στην πραγματικότητα, νοματέως τους έχουμε κάνει αυτούς τους τύπους, διαφήμιση τους κάνουμε. Τεράστια διαφήμιση. Έτσι. Είναι προφανές πολιτικά. Όχι μόνο στον Κασιδιάρη, και στον κύριο Κανελόπουλο. Το ετοιμαζόμουν να πω. Κανένας δεν θα ήξερε κανένα Κανελόπουλο. Έτσι. Τώρα λοιπόν έχουμε μάθει όχι μόνο τον Κασιδιάρη, έχουμε μάθει και τον κύριο Κανελόπουλο. Που δεν ξέρω αν είναι εναλλακτική εγώ την επόμενη μέρα. Αν δεν ξέρω. Κοπεί, αν δεν ξέρω. Με γραβάτα. Δεν θέλω να το πω εγώ. Εμένα αυτό. Το βασικό μου πρόβλημα είναι στην δικαστής, ιστορία. Είναι δικαστής, φαντάζομαι ότι έχει ένα άλλο μέτρο σε αυτό, ελπίζω. Έτσι. Εμένα το βασικό μου πρόβλημα. Ένα άλλο μέτρο. Αυτό θα έχει υποψήφιο τον Κασιδιάρη στο κόμμα του.
Δεν τον σιγά το μέτρο. Δεν τον έχει. Και λοιπόν. Δεν τον έχει. Θα ήθελα να τον είχε. Έχει, θα ήθελα να τον είχε. Το είπε. Δεν το ξέρω. Να σημειώσω επίση και ότι ο κύριο Νικολόπουλο θα κατέβει μόνο του. Τελικά, δηλαδή αυτό ο χώρο κατεβαίνει. Και ο Βασιλιάδη. Και ο κύριο Βασιλιάδη υποχρεωτικά που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κύριο Νικολόπουλο είναι από τη. Πάμε λίγο παρακάτω την κουβέντα για να προλάβουμε να κάνουμε ένα γύρο και. Ένα τελευταίο. Το βασικό πρόβλημα. Το πολιτικό πρόβλημα της χώρας είναι αυτό το οποίο καταγράφηκε χθες. Των Ελλήνων, μάλλον, και των Ελληνίδων. Όσα. 7,5 μονάδες μείωση, 7,4 μείωση του πραγματικού μισθού. Πάμε λίγο. Και... μείωση της αποταμίευσης 7,1%. Και αύξηση, λέει η Ελστά, της καταναλωτικής δαπάνης λόγω της ακρίβειας 11,2%. Αυτά είναι που τροφοδοτούν την πολιτική κρίση, την οποία την περιγράψαμε νωρίτερα. Πάμε λίγο και στο θέμα της κυβερνησιμότητας, να δούμε και τα άλλα θέματα. Mm-hmm. Γιατί βλέπουμε ότι είδαμε δημοσκοπήσεις. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα σημείο περίπου πόσο είναι, 5,5-6, εκεί κάπου είναι οι δημοσκοπήσεις, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, υπάρχει μια αμφισβήτηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά έχουμε το θέμα με τον κύριο Βαρουφάκη. Το έχετε κάνει προμετωπίδα εσείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ουσιαστικά το εκμεταλλεύεστε για να ξυπνήσετε το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Πολύ γρήγορα απαντώντας και στον προηγούμενο συνομιλητή μας. Να πω το εξής, δεν αμφισβητεί κανείς τα στοιχεία, αλλά και κανείς δεν έχει πει από τη Νέα Δημοκρατία ότι πανηγυρίζουμε. Έχουμε πει ότι σε περιόδους μεγάλων κρίσεων και της μεγαλύτερης πληθωριστικής κρίσης, η οποία ελπίζουμε και φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται, έχουν ληφθεί μόνιμα μέτρα που θα μείνουν ενώ η κρίση θα φύγει, τα οποία μείωσαν τις συνέπειες αυτών των κρίσεων. Γιατί η Ελστάτ και η Eurostat λένε κάποια στοιχεία προβληματικά για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ελλάδα. Λένε όμως ότι έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, έχει αυξηθεί το ΑΕΠ της χώρας, έχει μειωθεί. Πάμε το χρέος και στο άλλο θέμα, δεν θα προλάβουν να μιλήσουν οι άλλοι. Σήμερα λοιπόν στις 6 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, το είπε χθες, θα πει ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει, αν μας εμπιστευτούν οι πολίτες, στα 950 σε βάθος τετραετίας. Γιατί να τον πιστέψουμε, γιατί τον πήγε από τα 650 στα 780. Είπε ότι θα αυξηθεί το αφορολόγητο κατά 1000 ευρώ. Βεβαίως. Και ανέβηκε τετραπλάσια σε σχέση με την ανάπτυξη. Άρα δεν το τήρησε αυτό. Ανέβηκε 20. Όχι, το τήρησε. Η ανάπτυξη ήταν μεσοσταθμικά 4%. Δεν φαντάζομαι να το πω τώρα για πληθωρισμό. 20%. Ανέβηκε τετραπλάσια, σας λέω. Αυτό τρώει πληθωρισμό. Σχεδόν πενταπλάσια. Τετραπλάσια, σχεδόν πενταπλάσια. Έκανε. Δεν έφερε πληθωρισμό. Δεν έφερε πληθωρισμό. Να πούμε για τις συνεργασίες. Μας κατηγορούν. Θα κλείσουμε. Δεν κλείσουμε. Για το Βαρουφάκη μας κατηγορούν. Για το Βαρουφάκη μας κατηγορούν ότι το χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε αυτοί που τον αναφέρουν ως εν δυνάμει. Δεν λέω για εσάς. Δεν λέω για ηρεμήστε λίγο. Εσείς προσωπικά είπατε ψέματα για τον Βαρουφάκη. Που εσείς τον φέρατε στο Υπουργείο. Ηρεμήστε, κυρία Αναστασίου, και προσέξτε πώς μιλάτε. Αν ψεύδεστε και λέμε προσωπικά ψέματα. Ηρεμήστε λίγο. Και λέτε ψέματα για τον κύριο Βαρουφάκη. Αφήστε λίγο. Όταν κάποιος έρχεται και λέει ότι εγώ μπορεί να κυβερνήσω με όλους πλην της Νέας Δημοκρατίας και του Βαλόπουλου και δεν αποκλείει το Βαρουφάκη, να μην ενοχλείται στη συνέχεια όταν έρχεται ο Βαρουφάκης και μιλάει για Δήμητρες. Και ακόμα και χθες ο κύριος Τσίπρας δεν είπε καμία συζήτηση με το Βαρουφάκη. Όχι, είπε δεν μπορεί το 3% να μας λέει τι θα κάνουμε. Ως προς το Πασόκ, όταν το Πασόκ έρχεται και μιλάει για προοδευτική διακυβέρνηση, χωρίς τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος και εν δυνάμει έχει εταίρο το ΣΥΡΙΖΑ που συζητάμε το Βορφάκι και με το ΚΚΕ, μετά να μην μας ζητάει και τα ρέστα. Αποφασίστε, δεν μπορεί αυτό το χρόνο. Ο κύριος Καμπάκης έχει το λόγο. Παιδιά, δεν θα προλάβουμε. Παίζετε με τους θεσμούς και εσείς ψεύδεστε. Γιατί τη μία μέρα λέτε ότι μπορεί να είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία και την άλλη μέρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Σας παρακαλώ λοιπόν. Αφήστε λοιπόν τους χαρακτηρισμούς, κυρία Αναστασίου, και θυμηθείτε τι έχετε πει. Ο κύριος Καλπάκης έχει το λόγο για να κλείσουμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να λύσει παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Και με την Νέα Δημοκρατία και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Αυτό είναι. Ελάτε, κύριε. Ελάτε, κύριε Καλπάκη. Κοιτάξτε, κύριε Στάθη, κύριε Καμπουράκη, στις εκλογές της 21ης Μαΐου, σχετικά με τα ζητήματα των τραπεζών και του ιδιωτικού χρέους, στην πραγματικότητα θα συγκρουστούν δύο σχέδια. Το ένα σχέδιο είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την προστασία πρώτης κατοικίας, που έχει και τη συνυπογραφή της Λούκας Κατσέλη, που είναι η πολιτικός που συνέδεσε το όνομά της με αυτή την υπόθεση μέσα στην κρίση. Που καταργήθηκε από τον ημερών σας. Και το άλλο σχέδιο είναι το σχέδιο Πάτσι. Αυτά τα δύο σχέδια θα έχει να επιλέξει ο ελληνικός λαός. Το σχέδιο Βαρουφάκη παίζει. Και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη σύγκριση ανάμεσα στην προστασία και στην λαϊλασία δεν μπορεί να την αντέξει. Ευτυχώς δεν θα φτιάχνει σκιάχτρα και κρύβεται πίσω από το Βαρουφάκη.
Αυτό είναι το πλαίσιο. Ναι, παιδε, αυτό είναι το κρύβεται πίσω από το Βαρουφάκη και αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Για να μην πει ότι το σχέδιό μου είναι ο Πάσης. Για να μην πει ότι το σχέδιό μου είναι η Λασία. Για να μην πει ότι το σχέδιό μου είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μην μπορούν να περάσουν ούτε έξω. Αυτό είναι το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Υπάρχει ένα άνθρωπο, κύριε Μαρινάκη, μας παρακολουθεί. Καταργήσατε την προστασία τη πρώτη κατοικία. Θεσπίσατε του ηλεκτρονικού πληστηριασμού. Δώσατε τα δάνεια στα πάντα επί των ημερών σα και μιλάτε για σχέδιο. Πάτσι, εσείς. Για να είστε σοβαροί. Και τα εσείς λέτε αυτά για να τα πιστέψει ο κόσμος. Για ανόητους περνάτες. Επί των ημερών σας σταμάτησα να προστατεύετε. Επί των ημερών σας νομοθετήθηκε το κοινωνικό. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Και τα είπε και ο Μητσοτάκης στη Βουλή ότι υπήρχε προστασία πρώτης κατοικίας. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης είπε 2.194 πληστηριασμοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πεις και μετά. Επειδή εσύ και ο κύριος Κοτάκης θα μείνετε. Στον κύριο Καλπάκη, τελικά για τη χρεοκοπία της χώρας ο κύριος Καραμαλής ευθύνεται ή όχι? Και ο κύριος Αντώναρος είναι στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι στην άποψη αυτή, κύριε Καλπάκη? Αυτή είναι την ερώτηση. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία το 2009 με πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή χρεοκόπησε τη χώρα. Μπράβο, κύριε Καλπάκη. Επιτέλους, ο κύριος Αντώναρος συμφωνεί σε αυτό, κύριε Καλπάκη. Ωραία. Συνεργασία. Συγγνώμη, βλέπω πρόσφορο πεδίο συνεργασία. Συγγνώμη τώρα. Αυτό το λέτε για να διαμορφώσουμε. Μόνο να μην σε αυτό το